Άλλη μέρα θα κάνει το part 5, πάρα πολλά part sorry, υπάρχουν. Τώρα έχω βρει κάτι κόσμους, θα τους πω κόσμους, που είναι δωρεάν και θα παίξουμε έναν από αυτούς στο κατάστημα, στο κατάστημα Minecraft. Για που κάνουν στην ουσία μαθήματα και είναι το ανθρώπινο σώμα, το ανθρώπινο μάτι και τέτοια. Αλλά κάτσε πρώτα να τα βρω. Καλέ, τι γίνεται? Όχι, δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό. Να τα. Λοιπόν, αυτά είναι στην ουσία τα οι κόσμοι. Και σήμερα λέω να παίξουμε το ανθρώπινο σώμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνω εκεί πέρα ή αν είναι κάτι, ή αν πρέπει να κάνω κάτι, ή αν πρέπει απλά να κοιτάω εκεί πέρα. Αν είναι να κοιτάω απλά εκεί πέρα, θα φύγω και θα πάω αλλού. Αν είναι να έχει, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο εκεί να κάνω, θα μείνουμε σίγουρα. Ωραία, είσοδος. Ωραία. Κάτσε. Α, οκ. Να περιμένουμε λίγο να κατεβεί. Ωστόσο, ας δούμε λίγο τις εικόνες. Α, βλέπεις αυτό το πράγμα. Εδώ. Τι άλλο υπάρχει? Τι άλλο υπάρχει? Καλά, θα δούμε τώρα που δημιουργήθηκε αυτός, που θα δημιουργήσουμε τέλος πάντων τον κόσμο. Ωραία, δημιουργία. Εντάξει. Συνέχεια. Ναι. Εντωμεταξύ. Ναι. Όπως είπα και πριν, άμα δεν κάνουμε κάτι θα φύγουμε και θα πάμε αλλού. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μείνουμε και να κοιτάμε μία εικόνα. Α, ωραία, μπήκαμε. Να κοιτάμε μία εικόνα. Ωραία, στην ουσία, όταν με το που πηγαίνω εκεί μου δείχνει αυτό το πράγμα και μία νοσοκόμα και άλλους ανθρώπους, πάλι καλά, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς. Ας πάμε εδώ. Πώς έγινε αυτό? Τέλος πάντων. Lucky mobs. Τι? Εγώ έχω επίσης, θα κάνω και με τον κόσμο του Lucky Block που τον έχουμε. Welcome to the human body. Οκ. Okay. Τι φα... Α, τζάμια είναι, εντάξει. Α. Έχουν έναν άνθρωπο και, και δείχνουν τον άνθρωπο αντί για τέτοιο. Και επαναλαμβάνω ξανά. Και επαναλαμβάνω ξανά, άμα είναι κάτι βαρετό φεύγω. Α, στην ουσία που έπρεπε να... Τέλος πάντων. Πάμε... Να σκεφτώ που θα πάμε. Να πάμε εδώ. Press this. Okay. Okay, θα πατήσω εδώ. Α, και είμαστε εδώ πέρα. Τέλεια, δηλαδή στην ουσία μόνο αυτό γίνεται. Βλέπουμε ένα σκελετό. Back to lobby. Αν είναι... θα πάω και στα άλλα. Αν είναι να κάνω μόνο αυτό, θα πάω με τις μέλισσες στο κόσμο. Με τις μέλισσες. Δύο από αυτά τα δωρεάν, από τους δωρεάν κόσμους, είχα... Α, εντάξει, πιο ενδιαφέρον, ξερευνούμε. Είχα πάει στο κομπιούτερ σε δύο από αυτούς τους κόσμους. Τη φάση. Όλα αυτά σε ένα ανθρώπινο στόμα. Πού είναι το λαρίκι? Α, το σάλι υποθέτει. Αιδία.
Αλλά για μια στιγμή κάτι γράφει εκεί πέρα, οπότε θα αναγκαστώ να κολυμπήσω εδώ πέρα. Από εδώ, πάμε από εδώ τότε. Εντάξει, άρα αναγκάζομαι με λίγα λόγια να κολυμπάω εκεί πέρα. Τώρα λέει από εδώ. Τι θα γίνει επιτέλους, θα καταλήξεις κάπου από εδώ. Εντάξει, χαίρομαι πολύ που άλλο να πάω. Από εδώ. Α, αυτή είναι η πιο όμορφη τουλάχιστον από τις άλλες. Είναι όλες οι ίδιες και δεν το ξέρω. Από εδώ. Οκ, εγώ θα συνεχίσω την εξερεύνηση. Εγώ ήθελα απλά να εξερευνήσω, όχι να μάθω, γιατί εγώ αυτά εντάξει τώρα. Είναι ανάγκη να ξέρω για το στόμα. Δηλαδή τι. Τουλάχιστον ξέρω τι είναι δόντια, αυτό είναι κάτι σημαντικό ή ξέρω τι είναι ούλα. Είναι ανάγκη να πρέπει να γράφει ταμπέλες με πληροφορίες. Πάω πάνω πληροφορίες και όλα αυτά. Εντάξει, πάω από εδώ. Α, αυτό θα είναι το νέο μου σπίτι από ό,τι φαίνεται. Αλλά ελπίζω μετά να δείχνει και πως φεύγω από εδώ, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό. Α, φίλε. Πότε τελειώνει αυτό το πράγμα? Μάλλον ποτέ. Τόσο μεγάλο είναι το στόμα του ανθρώπου, έλεος. Πότε πηγαίνει στον ισοφάγο και μετά και στο στομάχι? Γιατί ακούω πόρτες να ανοίγω, κλείνουν. Τη φάση. Α, επιτέλους βγήκα. Ωραία, back to lobby. Τουλάχιστον αυτό το είδα, εντάξει. Απλά εξερευνώ άλλα πράγματα και άντε να μην εξερευνώ και πολλά. Sorry που το λέω. Αλλά... ναι, δεν νομίζω ότι θα μείνω εδώ πέρα για αρκετή ώρα. Okay. Εντάξει. Α, λέει και από εδώ να πάω, γιατί υπάρχει κι άλλο. Okay, αυτό είναι το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο. Α, πάω πάλι στο ίδιο μέρος. Σε αυτόν τον τύπο. Γίνεται να το σπάσω αυτό. Όχι. Okay. Είναι βαρετό. Απλά είναι βαρετό. Δεν ξέρω. Νόμιζα πως κάτι θα έκανα εκεί πέρα, ρε φίλε. Νόμιζα πως κάτι θα έκανε εδώ πέρα. Δεν έχω και τίποτα. Ξέχασα και πως βγαίνω. Ο Χριστός και πάνε. Για ποιος ξεχνάει στο Minecraft πως βγαίνει. Όλα είναι χάλια. Το βαρεθεί και δεν ξέρει και πως βγαίνει. Αυτό είναι κάτι κακό. Αλλά το καλό με αυτό είναι ότι βρήκα πως βγαίνω. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε αυτό με τις μέλισσες, γιατί δεν είναι δυνατόν να τέτοιο. Αν ακούσετε ένα ήχο, είναι το κουδούνι, λογικά. Όχι. Όχι. Εντάξει, υπάρχει και ο κόσμος με lucky block. Αλλά ας το καλύτερα. Θα πάμε πάλι εδώ να κατεβάσουμε με τις μέλισσες τον κόσμο. Παρακαλώ. Οκ. Να το. Δωρεάν, μ' αρέσει που μας το λέει κιόλας. Έλα, κάνε κάτι, πήγαινε στο δω. Δεν βλέπω. Αχι, τι κάνω. Θα πεθάνω, ναι. Ωραία. Όχι εδώ, ούτε εδώ. Εδώ, να το, να είμαστε. Να το βρήκαμε. Επιτέλους. Κάτι το ακουστικό με. Μόλις αγόρασα μέλισσες. Μόλις αγόρασα μέλισσες. Η λήψη ξεκίνησε μέλισσες. Λήψη μέλισσες.
Στην ουσία είμαστε μελισσοκόμος λογικά και μαθαίνουμε πώς να παίρνουμε το μέλι, να περιποιούμαστε, να το πω έτσι, τις μέλισσες. Και είμαστε και έχουμε και αυτό το αγρόκτημα, στάβλο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Και έχει και από ό,τι φαίνεται ένα τρακτέρ εκεί πέρα, ένα πράσινο. Το έχει και εδώ πέρα. Το ακουστικό μου φεύγει, με πονάει και βλέπω και ένα σκύλο εκεί πέρα. Το βίντεο δεν θα το δω γιατί δεν θέλω. Θα τα βρω όλα μόνη μου. Και νομίζω... Εντάξει. Εν τω μεταξύ περιμένω 85 ώρες να... κατεβεί ο κόσμος μέλισσες. Μίζα. Ωστόσο, τι να κάνουμε. Να πούμε τα νέα μας. Αλλά ξέρετε, δεν θα προλάβουμε γιατί μόλις κατέβηκε ο κόσμος, οπότε θα τα πούμε άλλη φορά τα νέα μας. Αν είναι και αυτός, κάτι που απλά βλέπουμε έναν τύπο, έναν μελισσοκόμο και δεν είμαστε ο ίδιος ο μελισσοκόμος, θα πεθάνω. Ναι. Ωραία, να είμαστε επιβίωση. Η επιβίωση ή τέτοιο. Ξέρεις τι, θα είμαστε όπως μας έβαλε. Ωραία. Με εντάξει, συνέχεια. Τώρα μπορούμε να πούμε τα νέα μας, νομίζω. Πριν κατέβαζα το... Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, να είμαστε. Εν τω μεταξύ δεν είναι το κανονικό. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το σπίτι μου να τα πάρω αυτά. Ξέρεις τι, θα τα πάρω αυτά γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί κάνω αυτό να μπορώ να κάνω αυτό. Ναι, εντάξει, πιο εύκολο ήταν να κάνω αυτό το άλλο. Και να αλλάσω. Γιατί τι θα το χρειαστώ το λάσο για το σκύλο, μωρέ. Ωραία. Α, υπάρχει κι άλλο. Εντάξει, θα ξευνήσουμε πρώτα το σπίτι μας γιατί είμαστε τόσο καινούργοι που δεν ξέρουμε καν πώς είναι το σπίτι μας. Α, κι άλλο κρεβάτι. Αυτό το βιβλίο λογικά αυτό θα το χρειαστώ γιατί. Ναι. Εντάξει, όπου βλέπω ότι θα το ανοίγω και θα παίρνω τι έχει γιατί λογικά θα το χρειαστώ. Έχει και κάτω, έχει και κάτω. Θα δω πρώτα το πάνω γιατί μου αρέσει να κατεβαίνω σκάλες και λέω πρώτα σαν εγώ και μετά να κατέβω. Όλα αυτά πιστεύω τι φάση. Υποθέτω θα πάρω αυτά τα δύο. Τα κόκαλα σκύλου θα πάρω επίσης και αυτό το ράβδο σιδίου, ναι. Έχουν πολλά τσέστη εκεί πέρα και κάποιοι είναι κρυμμένα και όλες. Α, το κλειδί για το... φίλε, γιατί το χρειάζομαι. Μουσικός δίσκος. Η γάτα, τέλεια. Πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν που θα τα χρειαστώ και πρέπει να τα πάρω. Αλλά δεν έχω πολύ χώρο κιόλα γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα πάρω. Καλά, τέλος πάντων, θα ξέρω τουλάχιστον ότι η ώρα είναι εδώ. Α, έχει και λεφτά εδώ πέρα. Ποικιλία. Έχουμε. Τα χρήματα τι τα χρειαζόμαστε. Απλά, βασικά χρήματα δεν υπάρχουν στο Minecraft εκτός από τα. Ναι, αλλά τέλος πάντων, χρήματα τέτοια, coins δεν υπάρχουν στο Minecraft. Λοιπόν, παίρνω πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος δεν θα χωράω. Το μεταξύ, τι ακούω καταρχάς, τέλος πάντων, ο τύπος εδώ πέρα, ο τύπος αυτός, τέλεια, και ψυγείο, ο τύπος εδώ πέρα, που τα κουβαλάει τα πράγματα, α, και ένας αγρό, α, γεια σου. Τι φάση, εντωμεταξύ αυτή είναι η φίλη μου γιατί έχω skin κορίτσι, δεν είναι δυνατόν η γυναίκα μου κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, θα βγω έξω καταρχάς, να δω το έξω. Ωπα, τι είναι αυτό. Okay. Το σπίτι μας, αφού ξέρουμε τώρα πώς είναι το σπίτι μας, μπορούμε να εξερευνήσουμε και το απ' έξω. Που εδώ πέρα έχουν βγει επίσης μέλισσες στο Minecraft κανονικές, αλλά μάλλον δεν ξέρω και εγώ τι. Από εδώ δεν μπορώ να βγω έτσι. Εδώ πέρα είναι τα λουλούδια, μου πηγαίνουν οι μελισσούλες. Κάτσε μου, βγαίνει το ακουστικό. Χριστό και πάνε. Αν δεν πες, ωραία. Λογικά θα χρειαστώ τα κόκαλα για να ξημερώσω. Για το σκύλο βασικά, όχι να την ξημερώσω. Ήδη είναι ξημερωμένο, όπως το σκεφτείς.
πέρα. B. Αχ, φίλε. Δεν ξέρω και καλά αγγλικά, δεν θα μιλάω. Α, επίση τη φάση. Μπέρα, και αυτό το βζ. Αυτό το βζ με τριάζει. Είναι σαν ξυριστική μηχανή, δεν ξέρω. Τι θες, λουλούδια. Για ποιο λόγο, τι μαθαίνω εδώ πέρα. Αυτή μου κάνουν όλη τη δουλειά. Εγώ τι είμαι, εγώ είμαι η Άλεξ. Μια απλή τύπησα. Και άλλο θα σε ρωτήσει, τι θες μωρέ. Τι με κοιτάς εμένα, θα σε χτυπήσω με τον κόκαλο. Με το κόκαλο. Τέλεια. Α, ένα τσέστ, δύο τσέστ. Μπορεί και από εδώ να έχει και να μην το έχω δει. Εκεί δεν έχει. Δύο τσέστ. Θα τα χρειαστώ τώρα αυτά, αφού είναι μέσα στο τσέστ, είναι που είναι μέσα στο τσέστ, θα τα πάρω αυτά. Α, σκάλες, δεν τις πάρω τις. Κι άλλο τσέστ, τέλει. Κι αυτό το τσέστ, τι, παρκούρ, παρκούρ. Καλείς εμένα σε παρκούρ. Ναι, αυτό κάνετε πως δεν το είδατε. Παρκούρ. Χαλιά. Παρκούρ. Είμαι καλή, δεν λέω, αλλά εντάξει, είπαμε. Όχι τόσο καλή, ώστε να. Α, επίσης τη φάση. Α. Κατάλαβα, είμαι χάλια στο παρκούρ. Θα προσπαθήσω να κάνω. Έλα. Χαλιά! Τον μπλοκ πάνω από το κεφάλι μου, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ με αυτό το μπλοκ πάνω από το κεφάλι μου να δουλέψω. Δηλαδή, έλεος. Αλλά θα μου πεις υπάρχει και αυτό εδώ που δεν έχει και πολλά μπλοκ πάνω από το κεφάλι σου. Αλλά πώς να. Ξέρεις τι, θα πάω εκεί και από εκεί που είμαι θα ανοίξω το chest για να δω τι έχει μέσα. Όχι, αυτό είδα τι έχει μέσα. Ποιο δεν είδα, αυτό. Να, τόσο απλό ήταν. Εντάξει, και τώρα. Να το, τόσο απλό ήταν και αυτό. Αχ, καλά. Εντάξει, το μεγάλο τσέστ έχει βιβλία που δεν νομίζω ότι θα τα χρειαστώ. Τώρα είμαστε. Και το κλειδί έχει, αλλά έχω το ίδιο ακριβώς κλειδί. Κι, να. Λοιπόν, δεν ξέρω αγγλικά, αλλά τη λέξη κι. Όλοι την ξέρουμε, δεν είναι δυνατόν. Ωραία. Τώρα τι φάση, βαράμε το σιτάρι με το κόκαλο. Τι κάνουμε με το κόκαλο, πού είναι ο σκύλος. Θέλω να δω το σκυλάκο. Σκύλε. Εκτός αν δεν έχουμε σκύλο και απλά φωνάζω το σκύλο άδικα. Ναι, δεν είναι και... Α, υπάρχει και αυτό το πράγμα εδώ πέρα που δεν το έχω δει, οπότε... Μπορεί να είναι εκεί μέσα ο σκύλος, να είναι το τεράστιο σπίτι του σκύλου ή να είναι το δεύτερο μου σπίτι, ξέρω εγώ. Ή να είναι άλλο ένα αγρόκτημα που δεν εξερεύνησα. Και δεν ξέρω καν τι είναι. Α, έχει μέσα το τρακτέρ. Λοιπόν, θα μπω μέσα στο τρακτέρ και θα κάνω χαμό. Θα λέσω το σιτάρι. Τι. Έλα, μπες μέσα. Άντε. Έλα. Έχω το κλειδί, ρε. Θα σε σκοτώσω με το κλειδί. Άμα συνεχίσει να κάνεις αυτόν τον ήχο, γιατί φοβάμαι λίγο. Γιατί κάνεις αυτόν τον ήχο. Έλα, έλα, έχω το κλειδί. Έλα. Καλέ! Έχει ζωή το αμάξι. Έλα. Ωραία, σου βάλα το κλειδί. Τώρα τι κάνω. Πώς μπαίνω μέσα. Έλα, μπαίνω. Α, μπήκα. Πού είναι το μπροστά. Α, να το μπροστά. Ωραία, έλα. Από εδώ. Το κινητό. Έλα. Έλα από εδώ, καλό μου. Από εδώ. Αλλά έχουμε σιτάρι θέλουμε. Πάμε! Πιου, πιου, πιου. Έλα, να ρίξουμε το σιτάρι θέλουμε. Στην πάντα όλη περνάει τρακτέρ. Έλα, τα... Παίρνω πολύ. Να κάνω το αλφα. Μα τώρα πια είναι αργά αφού κούρεψα αυτό. Κούρεψα.
ξέρω να κουρεύω σιτάρι, να κουρεύω, να αλέθω, αλέθω, τώρα τι το κάνω, το αλέθω το σιτάρι. Να φίλε, το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάτι σχημάτισα νομίζω. Άντε, θα το κάνω και αυτό, τελειώνουμε. Γιατί πάει τόσο αργά. Επίσης, αλλά θα... τι... έχει και νερό. Α, ναι, για να φυτρώσω προφανώς τα φυτά. Δε, φυτά. Ωραία, εδώ πέρα. Ήγια. Ωγια. Νίντζα. Δεν πάει από... α, πάμε... α, και αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Όχι μόνο το σιτάρι. Τι φάση, τι πήγε. Να πάω, να πάω στο σινεμά με αυτό το τρακτέρ. Παράνομο τρακτέρ στο σινεμά. Εντάξει, πιστεύω τόσο φτάνει. Αντίο τώρα. Το κλειδί παρακαλώ. Τρακτέρ, θέλω το κλειδί. Κλειδί. Αλλά αφού δεν είναι τέτοιο, είστε κακό τρακτέρ. Κακό τρακτέρ. Άντε. Νιώθω περήφανο. Νιώθω περήφανο επειδή... ήχ. Πάμε τώρα στο σπίτι μας να ράξουμε, να... δεν ξέρω και εγώ τι να κάνουμε. Θα μείνουμε εδώ πέρα και θα αλέσουμε σιτάρια. Τι. Ωραία, τώρα οι αγρότες θα τα μαζέψουν τα υπόλοιπα. Να γίνω... α, ναι, και η γυναίκα μου είναι εδώ πέρα. Πρέπει να αλλάξω, θα αλλάξω skin. Γιατί είναι εδώ πέρα η γυναίκα μου, θα γίνω... θα είναι η γυναίκα μου αυτή και θα γίνω άντρας, εντάξει. Εντάξει, και θα είμαι άντρας που καταλαβαίνει τις γυναίκες τουλάχιστον. Γιατί... εντάξει. Και ελπίζω να μην... και, άμα... και θα πάω στη θέση των αντρών και θα δω πόσο ενοχλητικές δηλαδή μπορούμε να γίνουμε εμείς οι γυναίκες. Και λένε συνέχεια... πλακίες. Ωραία, πάμε σε όλα τα τσέστα, βάλουμε κάτι. Για να έχει να λέει το τσέστ. Α, επίσης δεν είδα την τουαλέτα. Τέλος πάντων, έχουμε και μπάνιο τώρα. Να είμαστε και εδώ πέρα στη σοφίτα τώρα. Και θα βάλουμε και εδώ όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι νύχια τελικά σκυλάκι. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Υγεία. Μακάρι τουλάχιστον να έχουμε υγεία, γιατί δεν νομίζω με το κορονοϊό θα έχουμε και πολύ υγεία. Αλλά πάρει καλά στα Χανιά. Μένω εγώ, ακόμα να έρθει. Και αυτό είναι καλό. Για εμάς τους Χανιώτες. Ρε γυναίκα, θα κουνηθείς καθόλου, όλο εκεί πέρα κάθεσαι. Και μου κάνεις κοιτά. Α, πάμε στην κουζίνα να μαγειρέψουμε τίποτα. Και κάτι εδώ, όχι. Κάτι εδώ, όχι. Κάτι εδώ, όχι. Εδώ, όχι. Εντάξει, πάω να φέρω λίγο ψωμί να φάμε. Κάτι τέλος πάντων να φάμε. Τι θα κάνουμε κι εμείς χωρίς φαγητό, θα μείνουμε. Όχι, στην τουαλέτα δεν έχει κάτι να φάμε. Στο δωμάτιό μας πάμε. Στο δωμάτιο των ξένων θα πάω να δω αν έχει τίποτα να φάμε εδώ. Α, έχει μπατζάρια, θες μπατζάρια. Εντάξει, θα φάμε μπατζάρια. Γιατί όχι, και μία. Και 8 πατάτες. 7 μπατζάρια και 8 πατάτες. Θες πατάτα. Άμα την πάρει, θα της πετάξω την πατάτα. Άμα την πάρει, είναι έξυπνη. Αν όχι, είναι ηλίθια. Sorry κιόλας, αλλά θα πετάς κοντζάν πατάτα και θα την... όχι. Πώς το πετάω, είπαμε. Πώς το... ξέχασα πώς να το πετάω. Όχι, καλέ έξοδο θέλω. Κάτσε, πώς είμαι. Ακόμα κορίτσια. Ωραία, λοιπόν. Θα σου πετάξω την πατάτα. Πάρ' την πατάτα, ωραία. Πάρ' την πατάτα. Είναι ηλίθεια, δεν είναι δυνατόν να μην μπαίνει πατάτα. Πατάτα. Την πήρε. Πήρε την πατάτα, ωραία. Πάρε κι άλλη πατάτα. Σου δώσω πατάτα. Εντάξει. Και ένα μπατζάρι. Εντάξει, εγώ θα φάω τα υπόλοιπα. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορώ να τα φάω, σοβαρά.
Α, όχι, δεν τα έπαιρνε. Άρα δεν τρώμε τίποτα, εντάξει. Στην ουσία είμαστε άνθρωποι που δεν τρώμε τίποτα. Πέτα στην τουαλέτα τώρα. Τι με νοιάζει εμένα. Άρα. Θα κοιμηθώ. Όχι στο δωμάτιο των ξένων. Θα κοιμηθώ στο δικό μου δωμάτιο, το κανονικό μου δωμάτιο. Αλλά, όχι δεν είναι εδώ πέρα. Ξεχνάω και που είναι τι. Αλλά το δωμάτιο εμένα και της αυτής είναι εδώ νομίζω. Όχι, εδώ είναι το μπαλκόνι που βγαίνουμε έξω. Ξέρει αυτή. Εδώ είναι. Όχι, και το μπαλκόνι είναι. Πού είναι το όνομα? Άμα δεν μένω μόνη μου, τότε προφανώς. Αλλά άμα μένω μόνο εσύ, μόνος. Ξερτάται, άμα έχω... Α, τι είναι αυτό? Α, τραπεζάκι. Κάτσε, μήπως βρούμε καν ένα δωμάτιο ωραίο. Όχι. Οκ, okay, θα κοιμηθώ στο δωμάτιο των ξένων. Όχι καλέ, αφού σου είπα, είναι για τους ξένους, εκεί πού θα κοιμηθώ. Να, όχι, όχι αυτό, αυτό. Η γυναίκα μου επίσης ποτέ δεν κοιμάται. Άρα ναι. Επίσης με πονάει το αυτί μου, χάρη σε αυτό το ελίθιο ακουστικό. Τι ακουστικό είναι αυτό? Και νομίζω πως θα μου φύγει εντωμεταξύ και... Α, υπάρχουν δύο δωμάτια τώρα εδώ και εδώ. Να το δωμάτιο! Άντε. Εχθές κοιμήθηκε εκεί πέρα και λέει... Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Ας δούμε καταρχάς τι κάνουν οι μέλισσες. Πρώτα και επίσης γιατί έχουμε μόνο ένα μέλισσο τέτοιο. Έχουμε μόνο ένα μέλισσο boom. Μέλισσο boom. Ας το λέω έτσι. Και θα αρχίσω που να είναι και πάλι το biz. Και κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το βίντεο. Κάντε like άμα σας άρεσε. Subscribe για να υποστηρίξετε το κανάλι. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιο άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο. Αυτά από μένα. Bye.